Όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε πολύ να φτιάχνω τις δικές μου λέξεις. Μεγαλώνοντας λίγο, έμαθα πως να μιλάω και να γράφω σωστά ελληνικά. Τελικά, με τη γλωσσολογία, κατανόησα το μηχανισμό της γλώσσας και με τη λογοτεχνία ανακάλυψα την ομορφιά της. Ναι, μαζί ανακαλύψαμε μηχανισμούς και ομορφιές. Πες μου όμως και κάτι που δεν ξέρω. Περίμενε, δεν τελείωσα. Ακολουθεί ολόκληρο βίντεο πάνω στο θέμα. Και σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Glossa Productions. Αντί να φυγηθώ τη δική μου ιστορία για τα ελληνικά, στο σημερινό ταξίδι έχουμε συνοδηγό. Ο Fred Grün, ένας από τους πιο διάσημους σύγχρονους φιλέλληνες, που κατάφερε να κάνει viral τα ελληνικά στο διεθνές YouTube, είναι μαζί μας για να μοιραστεί όψεις της δικής του εμπειρίας. Fred, καλώς όρισες! Θα ήθελες για αρχή να μας πεις τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη ελληνικά? Λοιπόν, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε μια λέξη εξαρτάται από το πλαίσιο όπου έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη. Και η λέξη ελληνικά την άκουσα για πρώτη φορά όταν άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. Επειδή ήθελα να είμαι σε θέση να επικοινωνώ με τους σημερινούς Έλληνες, οπότε αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη ελληνικά είναι η προσωπική μου εμπειρία όταν άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα, η σημερινή Ελλάδα και οι σημερινοί Έλληνες γενικά. Μου έρχονται επίσης στο μυαλό αποχρώσεις του μπλε και του γαλάζιου, γιατί σκέφτομαι την ελληνική σημαία, τον ελληνικό ουρανό, τη θάλασσα. Νωρίτερα όμως δεν γνώριζα τη λέξη ελληνικά. Γνώριζα μόνο τη λέξη Greek και τα ομόριζα της σε άλλες γλώσσες, Greek, Greek κτλ, τα οποία στο μυαλό μου έχουν μια διαφορετική συνδήλωση. Όταν ακούω τη λέξη Greek στη μητρική μου γλώσσα, σκέφτομαι την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, την Καινή Διαθήκη, και αυτή η λέξη στο μυαλό μου ακούγεται ευγενής, ας πούμε, noble. Έχει μια διαφορετική συνδήλωση από τη λέξη ελληνικά που ανακάλυψα όταν άρχισα να μαθαίνω τα νέα ελληνικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάκριση που έκανες ανάμεσα στα ελληνικός και Greek. Να σημειώσω ότι για τους Έλληνες η λέξη γρεκός, αν και αρχαία, έχει συνδεθεί κυρίως με την εποχή της τουρκοκρατίας και επομένως με τη νεότερη ιστορία των Ελλήνων. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα. Γλωσσική μύθη. Το ελληνικό αλφάβητο κρύβει μέσα του μία προσευχή. Η λέξη φιλότιμο είναι αμετάφραστη. Η ελληνική είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Φρεντ, στο Βέλγιο έχετε κάποιο δικό σας γλωσσικό μύθο? Λοιπόν, στο Βέλγιο μιλάμε Ολλανδικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν μοναδικοί βελγικοί γλωσσολογικοί μύθοι, ή αν υπάρχουν δεν τους ξέρω. Αλλά μπορώ να σου μιλήσω για τους γλωσσολογικούς μύθους των γαλλόφωνων. Υπάρχουν μερικά παραδείγματα, αλλά θα σας δώσω ένα το οποίο είναι κάτι που πίστευα και εγώ όταν ήμουν μικρός, γιατί το είχα ακούσει αρκετές φορές ως παιδί. Έχει να κάνει με τα γαλλικά σε σύγκριση με τα αγγλικά. Για κάποιον λόγο, πολλοί γαλλόφωνοι πιστεύουν ότι τα αγγλικά είναι μια φτωχή γλώσσα, ενώ τα γαλλικά είναι μια πολύ πλούσια γλώσσα. Νομίζουν ότι τα γαλλικά είναι πιο ακριβή από τα αγγλικά, δηλαδή νομίζουν ότι όταν μιλάς ή γράφεις στα αγγλικά, χάνεις μερικές λεπτές διαφορές που υπάρχουν μόνο στα γαλλικά, επειδή υπάρχουν λιγότερες λέξεις στα αγγλικά και η γραμματική των αγγλικών είναι πιο απλή. Δεν είναι αλήθεια. Πρώτον, δεν ισχύει ότι υπάρχουν περισσότερες λέξεις στα γαλλικά. Είναι το αντίθετο. Το πόσες λέξεις υπάρχουν σε μια γλώσσα είναι πάντα μια δύσκολη ερώτηση, φυσικά, γιατί δεν θα υπάρχει ποτέ ένα λεξικό που περιέχει όλες τις λέξεις μιας γλώσσας. Και επίσης εξαρτάται από το πώς ορίζεις τη λέξη λέξη, το οποίο είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Αλλά μπορούμε να πούμε χωρίς σχεδόν καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν περισσότερες λέξεις στα αγγλικά για ιστορικούς λόγους. Αναφέρομαι κυρίως στην εισβολή των Νορμανδών τον 11ο αιώνα, η οποία οδήγησε σε μια νέα μορφή των αγγλικών που κράτησε ένα μεγάλο μέρος του αρχικού της γερμανικού λεξιλογίου, ενώ πρόσθεσε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό γαλλικών λέξεων στο λεξιλόγιο του. Και επίσης τα αγγλικά χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς, σε όλες τις επιστήμες, και είναι η πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σπάνιο να δυσκολεύεσαι να βρεις μια λέξη για να μεταφράσεις κάτι από τα γαλλικά στα αγγλικά, ενώ το αντίθετο είναι πιο κοινό. Και ως προς τη γραμματική, ναι, μπορεί να είναι πιο απλή η αγγλική γραμματική, αλλά η γραμματική πολυπλοκότητα δεν έχει καμία σχέση με την ακρίβεια. Αυτό που εννοούμε με τη γραμματική πολυπλοκότητα είναι συνήθως γραμματικά χαρακτηριστικά τα οποία από ενημερωτική άποψη είναι εντελώς περιττά, δηλαδή δεν προσθέτουν καμία πληροφορία,
επειδή επαναλαμβάνουν κάτι που έχει ήδη εκφραστεί αλλού. Και στις σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες ορισμένα γραμμικά χαρακτηριστικά προσθέτουν πράγματι κάτι ενώ λείπουν εντελώς από μια άλλη γλώσσα, οι ίδιες πληροφορίες θα μπορούσαν να εκφραστούν στο λεξικό επίπεδο αντί για το γραμματικό επίπεδο. Η ιδέα ότι τα γαλλικά είναι πιο πλούσια ή πιο ακριβή από τα αγγλικά είναι λοιπόν εντελώς λάθος και αυτό ισχύει για πολλούς άλλους τέτοιους μύθους. Ναι, νομίζω τα είπες όλα λέγοντας ότι η γραμματική πολυπλοκότητα, ό,τι και αν είναι αυτό το σπάνιο τέρας, είναι ανεξάρτητη από την ακρίβεια. Καλά, για αριθμό των λέξεων δεν θα μιλήσω καν. Πολλοί μιλούν για τις πολλές λέξεις για το χιόνι που έχουν οι Εσκιμώοι, αγνοώντας ότι οι δικές τους λέξεις είναι πιο κοντά στις δικές μας προτάσεις. Ωραία, και τώρα που καταρρύψαμε γλωσσικούς μύθους και φύγανε μισοί θεατές, ας συνεχίσουμε. Το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα hoaxes του διαδικτύου σχετικά με την ελληνική γλώσσα είναι απλά hoaxes, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ελληνική γλώσσα δεν αξίζει την προσοχή, το ενδιαφέρον, τη μελέτη και το θαυμασμό μας. Η παρουσία της στην ανθρώπινη ιστορία ξεπερνά τις 3 χιλιετίες και είναι συνεχής από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Ακόμη, η ελληνική γλώσσα ασκείται εδώ και αιώνες στη λογοτεχνία, το θέατρο, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Επίσης, η ελληνική σήμερα είναι μητρική γλώσσα 12 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κανένας από αυτούς δεν έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία να σου διηγηθεί? Μάθε γλώσσα κι άστινα. Φρεντ, ποια είναι η δική σου άποψη πάνω στο θέμα? Συμφωνώ εντελώς. Η ελληνική γλώσσα είναι ενδιαφέρουσα και θαυμάσια καθ' αυτή. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε μύθους του τύπου ο Bill Gates και ο Steve Jobs συνεργάζονται με τους Illuminati για να δημιουργήσουν ένα σούπερ υπολογιστή για την NASA που χρησιμοποιεί τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα προγραμματισμού. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε τέτοιους μύθους για να φαίνονται πιο ενδιαφέροντα τα ελληνικά. Εντάξει, η ελληνική γλώσσα είναι ήδη θαυμάσια καθ' αυτή. Βασικά, η πραγματικότητα είναι πιο ενδιαφέρουσα από αυτούς τους ηλίθιους αντιεπιστημονικούς μύθους. Ναι, το έθεσες πολύ ωραία. Δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους αντιεπιστημονικούς μύθους. Και φυσικά, το ότι τους καταρρύπτουμε ή τους απορρίπτουμε δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε ή δεν σεβόμαστε την ελληνική γλώσσα. Πες μου κάτι ακόμα. Αν ήθελες με λίγα λόγια και χωρίς καμία προκατάληψη να περιγράψεις τον ρόλο που κατά την άποψή σου έχει παίξει ή παίζει η ελληνική γλώσσα σε αυτό που θα λέγαμε ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη σήμερα, τι θα έλεγες? Χωρίς καμία προκατάληψη, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν. Αγαπώ την Ελλάδα τόσο πολύ που αν κάποιος λέει κάτι κακό για αυτή, το παίρνω προσωπικά. Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένα θεμέλιο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο Percy Shelley είπε «We're all Greeks. Our laws, our literature, our religion, our arts have their root in Greece». Και πιστεύω πως έχει δίκιο. Η ελληνική γλώσσα καθ' αυτή όμως δεν θα έλεγα ότι είναι μέρος της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Αλλά η άμεση παρουσία της στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες μέσω αμέτρητων λέξεων που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τα αρχαία ελληνικά είναι μια συνεχής υπενθύμηση του θαυμασμού μας για την αρχαία Ελλάδα. Και υπάρχουν επίσης πολλές λέξεις που αναφέρονται σε θεμελιώδεις ιδέες που προέρχονται κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα, όπως η λέξη δημοκρατία, η οποία βέβαια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πράγματι! Ωστόσο, αυτή η ιστορία χιλιετιών που συνοδεύει την ελληνική γλώσσα και αντικατοπτρίζεται συχνά, όπως είπες, και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, μας κάνει πολλές φορές να παραμελήσουμε τη σημασία της νέας ελληνικής γλώσσας, του γλωσσικού απογόνου δηλαδή της αρχαίας ελληνικής. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να επικεντρωθούμε στη νέα ελληνική γλώσσα και στην εμπειρία σου ως αυτοδίδακτου και εξαιρετικού ομιλητή της. Θα έλεγες ότι σου φάνηκε εύκολο ή δύσκολο να μάθεις ελληνικά? Μου φάνηκε αρκετά εύκολο. Γιατί είχα μεγάλο κίνητρο. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μου που έκανα τόσο καιρό με τέτοιο κίνητρο. Προφανώς όμως η ελληνική γλώσσα καθ' αυτή δεν είναι εύκολη λόγω της κλίσης των λέξεων και λόγω του λεξιλογίου της, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τις άλλες γλώσσες που ήξερα όταν άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. Ως προς τη γραμματική όμως, όπως εξήγησα σε ένα άλλο βίντεο, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται, γιατί είναι πολύ ομαλή. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, ας πούμε. Θέλω να πω όμως, παρεμπιπτόντως, ότι μαθαίνω ακόμα ελληνικά τώρα. Εντάξει, δεν έχω τελειώσει. Ξέρω ότι αρκετά άτομα νομίζουν ότι τα ελληνικά μου είναι απίστευτα, νομίζουν ότι τα μιλάω εντελώς άπτεστα.
Όχι. Εντάξει, έξω από το YouTube, όπου δεν μπορείς να ετοιμάζεις κάθε πράγμα που θέλεις να πεις, δεν τα μιλάω πάντα άπτεστα. Εντάξει, διστάζω πολύ, κάποιες φορές δεν μπορώ να βρω μια λέξη, εντάξει, οπότε τα ελληνικά μου δεν είναι καθόλου, εντάξει, μπορώ να τα μιλάω άπτεστα σε κάποιες καταστάσεις, αλλά όχι πάντα. Εντάξει, λοιπόν, μαθαίνω ακόμα ελληνικά τώρα. Όπως φαντάζεσαι, το να μην βρίσκουμε τη λέξη που θέλουμε συμβαίνει πολύ συχνά και σε εμάς, τους φυσικούς ομιλητές. Πάρε για παράδειγμα εμένα, το παθαίνω συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είπες τη λέξη κλειδί, κίνητρο. Πέρα από το κίνητρο, να πάμε πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο εκμάθησης. Έχεις ένα πολύ κατατοπιστικό βίντεο, στο οποίο προτείνεις μεθόδους που ταιριάζουν στην εκμάθηση της ελληνικής. Και έχουμε και εμείς ένα βίντεο για το πώς μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα σύμφωνα με τις διάφορες θεωρίες κατάκτησης. Αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, τσέκαρε εδώ. Θα ήθελα να μου κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο σχετικά με το τι θα πρότεινες σε κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει ελληνικά. Θα συνιστούσες επιμονή στη γραμματική, βαθιές βουτιές στο λεξιλόγιο, βιβλία και ταινίες, πραγματική επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές, όλα τα παραπάνω. Λοιπόν, καταρχήν το πιο σημαντικό πράγμα είναι η συχνότητα. Ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις για να μάθεις ελληνικά, πρέπει να το κάνεις συχνά. Ιδανικά κάθε μέρα, κυρίως στην αρχή. Είναι το μόνο πράγμα που ισχύει για όλους μας. Ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης, όμως, υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά θα σου πω τι θα πρότεινα εγώ σε έναν αρχάριο που θέλει να μάθει ελληνικά. Βήμα πρώτο, μάθε να διαβάσεις το ελληνικό αλφάβητο. Μην περιμένεις. Βήμα δεύτερο, επίλεξε μια σοβαρή και καλά αναγνωρισμένη μέθοδο του τύπου Assimil ή Teach Yourself. Μπορεί να βοηθά και το Duolingo, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα ήταν αρκετά. Προσωπικά θα πρότεινα το Assimil, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία ποια μέθοδο επιλέγεις από τη στιγμή που περιλαμβάνει όλη τη βασική γραμματική και το βασικό λεξιλόγιο και σπουδάζεις κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό στο βήμα δεύτερο θα έλεγα ότι είναι να αποκτήσεις όλη τη βασική γραμματική. Δεν πειράζει αν ξεχνάς λέξεις γιατί θα τα ξαναμάθεις αργότερα, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις εύκολα τη δομή των φράσεων και την κλίση των λέξεων, αλλιώς θα σου είναι δύσκολο να προχωράς. Βήμα τρίτο, όταν έχεις αποκτήσει το βασικό λεξιλόγιο και κυρίως τη βασική γραμματική, βασικά κάνε ό,τι θέλεις. Ταινίες, μουσική, επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές, vocabulary flashcards, εξαρτάται από εσένα και από τον λόγο για τον οποίο ήθελες να μάθεις ελληνικά. Υπάρχουν όμως δύο συγκεκριμένα πράγματα που θα πρότεινα. Το πρώτο είναι τα δωρεάν μαθήματα της Ελληνοαμερικανής Ένωσης. Είναι ρεαλιστικοί διάλογοι που κατά τη γνώμη μου σε ετοιμάζουν πολύ καλά για τη ζωή, για τη καθημερινή ζωή στην Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ένα βιβλίο που λέγεται Dirty Greek και εξηγεί το ελληνικό αργό. Είναι πολύ χρήσιμο και επίσης πολύ αστείο. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εξαιρετικά κατατοπιστική απάντηση. Νομίζω οι επίδοξοι ελληνομαθείς βοηθήθηκαν πολύ. Θα μπορούσες να μου πεις ένα πράγμα που σου φάνηκε πολύ εύκολο όταν μάθαινες τα νέα ελληνικά. Ένα πράγμα που σου φάνηκε πολύ δύσκολο ή ίσως ακόμη σε παιδεύει. Και ένα πράγμα που σου φάνηκε παράξενο, ενδιαφέρον ή και τρελό. Σαν παραδείγματα, να σου αναφέρω εδώ ότι πολλοί δυσκολεύονται με το αλφάβητο, άλλοι με τη ρηματική όψη, όσοι πάλι μιλούν γλώσσες χωρίς άρθρα για το πότε θα βάλουν άρθρο ή όχι. Κάτι που μου φάνηκε αρκετά εύκολο είναι η προφορά. Υπάρχουν μόνο 5 φωνήεντες στα ελληνικά. Α, Ε, Ι, Ο, Ου, τέλος. Και τα σύμφωνα δεν μου φαίνονται δύσκολα. Υπάρχουν όμως μερικές λεπτομέρειες που είναι πιο δύσκολες στην προφορά. Για παράδειγμα, λέμε πιο και όχι πιο, αλλά λέμε χρησιμοποιώ και όχι χρησιμοποιώ, από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω ακόμα αρκετά λάθη, ακόμα τέτοια μικρά λάθη με την προφορά, νομίζω, δυστυχώς. Κάτι που μου είναι ακόμα δύσκολο τώρα είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκες, η ρηματική όψη. Αν και καταλαβαίνω τι είναι και πώς λειτουργεί, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις τις οποίες δεν είμαι σίγουρος ποια όψη πρέπει να χρησιμοποιήσω. Όπως για παράδειγμα στη φράση που μόλις είπα, δεν είμαι σίγουρος αν έπρεπε να πω χρησιμοποιώ γιατί είναι κάτι που συμβαίνει συχνά ή χρησιμοποιήσω γιατί μιλάω από την άποψη κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, ναι, έχω ακόμα, δυσκολεύομαι ακόμα δυστυχώς με τη γραμματική όψη. Είναι κάτι δύσκολο
Ήταν ήδη δύσκολο στην αρχή, είναι ακόμα δύσκολο τώρα. Και κάτι που μου φάνηκε τρελό είναι το πόσες λέξεις χρησιμοποιούμε ακόμα κάθε μέρα στα νέα ελληνικά που ήδη υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά με ακριβώς την ίδια έννοια. Για μένα αυτό είναι εντελώς τρελό. Είναι τρελό, ναι. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσο τρελή μπορεί να είναι η εξέλιξη της σημασίας στον χρόνο. Είναι η ώρα να περάσουμε στην τελευταία φάση της συνέντευξης. Η γλώσσα ενός λαού πάει πακέτο με τον πολιτισμό του. Ακούγεται αυταπόδεικτο, αλλά κάπου υπάρχει και ένα tweet του Τσόμσκι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα παίξουμε μουσικά και γεωγραφικά διλήμματα. Εξαιρετικά. Ξεκινάμε με μουσική. Αν η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν τραγούδι, ποιο θα ήταν? Αν τα νέα ελληνικά ήταν τραγούδι, ποιο θα ήταν? Ακούω πολύ λίγα τραγούδια, γιατί προτιμώ γενικά την ορχιστρική μουσική, οπότε θα σου δώσω δύο κομμάτια αντί για τραγούδια. Τα αρχαία ελληνικά θα ήταν το Giant Steps του John Coltrane, γιατί είναι ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, είναι όμορφο, πολλά άτομα το σπουδάζουν γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα δομή, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ περίπλοκο και λίγο παράξενο, όπως τα αρχαία ελληνικά. Τα νέα ελληνικά, όμως, θα ήταν το Keep on Trippin' του Manu Katché, γιατί είναι το ίδιο είδος μουσικής, είναι jazz και μπορείς να ακούσεις σε αυτό το κομμάτι την κληρονομία παλιότερων μορφών του jazz, όπως το Giant Steps το 1960, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο και είναι λιγότερο γνωστό. Περιέχει την περιπλοκότητα του jazz, αλλά είναι λίγο πιο απλό και επίσης ακούγεται λίγο πιο λαϊκό, ας πούμε. Επίσης, ενώ το Giant Steps κυριαρχείται εντελώς από τη μελωδία, όπως και τα αρχαία ελληνικά που είχαν μουσικό τονισμό, στο Keep on Trippin' ο ρυθμός είναι πολύ πιο σημαντικός, όπως και στα νέα ελληνικά, όπου δεν υπάρχει μουσικός τονισμός, αλλά δυναμικός. Keep on Trippin' είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο, ποιητικό και ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Οπότε θα έλεγα ότι τα αρχαία ελληνικά είναι το Giant Steps και τα νέα ελληνικά είναι το Keep on Trippin'. Ευχαριστούμε για αυτήν την όμορφη και πρωτότυπη απάντηση. Keep on Trippin' λοιπόν. Keep on Trippin'. Πάμε λοιπόν τώρα στη γεωγραφία. Ποια θα έλεγες ότι είναι η αγαπημένη σου περιοχή στην Ελλάδα από αυτές που έχεις ήδη επισκεφτεί? Πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί λατρεύω όλα τα μέρη της Ελλάδας που έχω επισκεφτεί, αλλά μου άρεσε πολύ η Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να ξαναπάω. Αχ, και εμάς μας αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Και μια τελευταία ερώτηση μπόνους. Πώς θα χαρακτήριζες τους Έλληνες σήμερα? Λοιπόν, κάθε άνθρωπος φυσικά είναι μοναδικός και στην Ελλάδα, όπως παντού, υπάρχουν άνθρωποι από κάθε είδος. Αλλά θα σου δώσω το δικό μου στερεότυπο του Έλληνα και της Ελληνίδας με βάση αυτό που παρατήρησα. Το λέω και πάλι όμως, είναι ένα στερεότυπο. Ο τυπικός Έλληνας κατακρίνει συνέχεια την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα είναι περήφανος που είναι Έλληνας. Είναι αρκετά φιλικός και χαλαρός, είναι αρκετά αισιόδοξος για τη ζωή του και για το άμεσο μέλλον του, αλλά απαισιόδοξος και μπορεί να είναι και κυνικός για το μέλλον της κοινωνίας. Έχει ισχυρές απόψεις για ορισμένα πράγματα και είναι έτοιμος να τα υπερασπιστεί. Δεν του αρέσουν οι κανόνες και έχει πολύ λίγο σεβασμό για τους ανθρώπους που παίρνουν τον εαυτό τους πολύ σοβαρά. Η τυπική Ελληνίδα είναι το ίδιο, αλλά φυσικά πιο φιλική, με βαμμένα μαλλιά και είναι έτοιμη να σε κλωτσίσει στα αρχαία αν λες κάτι κακό. Οπότε, προσοχή. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζουμε ότι σας δώσαμε μια φρέσκια ματιά για την ελληνική γλώσσα. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας Φρέντι για ακόμη μια φορά. Όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη, να ρίξουν μια ματιά και στα δύο του κανάλια, κάτω στην περιγραφή θα τα έχουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις είδατε, κάντε ένα μεγάλο like και ένα subscribe στο δικό μας κανάλι. Εμείς τα ξαναλέμε στον επόμενο σταθμό του ταξιδιού των Γλώσσα Productions. Bye!